Το Monday είναι μια απλή ερωτική ιστορία. Απλώς δεν είναι πολύ απλή, γιατί έχει μέσα στοιχεία από πολλές ερωτικές ιστορίες και τα περισσότερα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή την ταινία έχουν συμβεί, τέλος πάντων, είτε σε μένα, είτε σε φίλους μου, είτε γύρω μου κτλ. You don't have your keys, right? You wanna go to an island? Οπότε αυτό που κάναμε με τον Rob Hayes, τον σεναριογράφο, είναι να πάρουμε διάφορες στιγμές από διάφορες ιστορίες που ξέρουμε και να μελετήσουμε γιατί οι σχέσεις δεν λειτουργούν ή γιατί τέλος πάντων οι σχέσεις ευθύρονται και αν τέλος πάντων υπάρχει ελπίδα αυτό να ζωντανεύει ξανά. You're in love with this girl. Argyris calls it a romantic comedy gone wrong, which I think is really good. So it's an American couple who meet in Greece and fall in love and go on a sort of a destructive and beautiful journey together over the course of, I think, 8-9 months. And yeah, you sort of see all the great gestures you see in a romantic comedy, but it doesn't quite have the same Hollywood style effect. Mickey, you know, Mickey's sort of this guy who could have gone one way in life and decided to make a choice and went the other way. Some things that he was hoping were going to kind of work out for him, they didn't work out. He ended up in Greece, you know, sort of trying to escape, I think, from capitalism in America and the whole thing. Now he's sort of in a place in his life when he's kind of still questioning things and I think maybe refusing how to be an adult, you know, still trying to hang on to like the one last night. And then he meets this woman. And I think both of them kind of, for better or worse, kind of gravitate towards each other because they need each other for at the moment. And then they kind of give it a try. You know, that's what happens. People either grow together or they fall apart. Chloe Gaines, you are the sexiest woman I know. You guys want to meet Chloe's family? Yeah! Είναι μια ταινία αρκετά μεγάλη για να είναι μόνο ελληνική παραγωγή. Είναι μια ταινία αγγλόφωνη, οπότε δεν έχει νόημα να είναι μόνο μια ελληνική παραγωγή. Ξαφνικά άρχισε να γίνεται κάτι πολύ πιο μεγάλο και έγινε μια αμερικανο-αγγλικο-ελληνική μεγάλη και ωραία παραγωγή. Απ' την άλλη έχει ενδιαφέρον γιατί το πρώτο μου αγγλόφωνο βήμα μπορώ να το κάνω σε μια χώρα που την ξέρω πολύ καλά, με ανθρώπους που ξέρω πολύ καλά, οπότε στα αλήθεια είναι σαν να κάνω την επόμενη ελληνική ταινία μου με τους φίλους μου, με τον Χρήστο, την Αλίκη, την Καρολίνα, τον Νάπο, τους ανθρώπους τέλος πάντων που κάναμε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα μαζί. Απλώς φτιάχνοντας στο τέλος μια αμερικάνικη ταινία. Είναι μια πολύ ελληνική ταινία απ' την άλλη, γιατί είναι γυρισμένη στα μέρη που αγαπώ πιο πολύ, είναι γυρισμένη στην Κυψέλη, στην οποία μεγάλωσα, είναι γυρισμένη στην Αντίπαρο, με την οποία ξέρετε τη σχέση μου. Παραλίγο να είναι γυρισμένη στο Μάτι, τέλος πάντων εκεί ήταν εμπνευσμένη από ένα πάρτι στο Μάτι, τέλος πάντων ξεκινάει η έμπνευση της ταινίας, το οποίο δυστυχώς αναγκαστήκαμε να το γυρίσουμε κάπου αλλού. Αλλά τέλος πάντων όλο αυτό έχει να κάνει με μέρη που για μένα σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Άρα αυτός είναι ο τρόπος μου να την κάνω την ταινία ακόμα πιο προσωπική, ενώ είναι μια ιστορία αγάπης τέλος πάντων που θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε. Γιατί όλες οι ιστορίες αγάπης μπορούν να συμβούν οπουδήποτε. Always very helpful, Mrs. Costopoulos. Good morning. You look stunning. Stunning. Η ιστορία του casting
και η γνωριμία μου με αυτούς τους ηθοποιούς έγινε τελείως παραδοσιακά. Δηλαδή, casting directors, ατζέντιδες, ραντεβού κτλ. Ο Σεμπάστιαν, μόλις είχα δει το Αϊτόνια, ήταν από τους ανθρώπους που ήθελα πολύ να είναι ο Μίκη. Μου είπαν τότε ότι δεν γίνεται γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις και θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουμε παρέα. Παρ' όλα αυτά, κάτι έγινε, μία ταινία που ήταν να κάνει δεν έγινε και μία μέρα με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν ο Σεμπάστιαν θέλει να κάνει ένα Skype μαζί σου. Μιλάγαμε περίπου 2 ώρες στο Skype, δηλαδή σχεδόν γίναμε φίλοι από το πρώτο Skype. Και αποφασίσαμε να κάνουμε την ταινία παρέα. Μπήκα σε ένα αεροπλάνο, πήγα τον βρήκα και άρχισαμε να συζητάμε μαζί για το ποιος θα μπορούσε να, ποια ηθοποιός θα μπορούσε να είναι η ιδανική Chloe. Έκανα πολλά ραντεβού, αλλά με κέρδισε ένα Skype που έκανα με την Denise και αυτό που ζήτησα από τον Σεμπάστιαν και ήταν πολύ ωραίο εκ μέρους του που το έκανε είναι να πάμε να κάνουμε μαζί μια πρόβα με την Denise, ένα chemistry reading τέλος πάντων, το οποίο το κάναμε στη Νέα Υόρκη. Είδα κατευθείαν ότι υπάρχει πολύ ωραία χημεία. Αυτοί και σαν ηθοποιοί και σαν άνθρωποι κάνανε κατευθείαν κλικ. I was reading a lot of scripts and this was the first one that I read and I thought, oh my god, I love it, but there was so much there was loads of sex and everything and I was like, I don't think I can do that. So I watched Suntan and I realized there was something about the way they treated Ellie's body in Suntan that made me feel like I would be prepared to do something like that for Argyris and Christos, the DOP. I have never gotten naked on screen before because I have very little trust in how the woman's body is portrayed. And there's something about you guys just don't have as many hang-ups about all of that stuff, you know? So bodies are treated, I don't know, with more respect or something. I don't know. I felt very safe doing what I've been doing. And that's because of them. I just respond to whatever excites me. You know, I don't really. I have sort of a goal in mind, and that is to always try to do something different, work with different people, kind of, you know, switch it up, so I don't always fall in a kind of comfortable situation every time. But it's just, it so depends on the director and the script, who else is in the movie. I mean, all those pieces are very important when you're selecting a project, at least for me. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος και νομίζω ότι είναι και αυτοί. Νομίζω αυτοί αγαπάνε και πολύ την ιδέα του πώς γυρίζουμε ταινίες εδώ, που κάπως δεν μας σταματάει τίποτα και κάπως έχει ένα περίεργο ηρωισμό όλο αυτό. Το ότι τα πάρτι τα τραβάμε σαν κανονικά πάρτι και όχι σαν κομπάρσου ή που χορεύουν ή κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι φέρνουμε τους φίλους μας, ότι γενικά υπάρχει μια πιο οικογενειακή συνθήκη στο και φιλική στο γύρισμα και δεν είναι άλλη μια μέρα στη δουλειά. Longest film I ever worked on. Yeah, it's been going on for a long time. No, it's, yeah, it's been, I think it's been a lovely experience. I don't know, it's been very eye-opening for me, I think, in a lot of ways, because I've never really worked in this kind of medium of the improvisational sort of aspect. You know, this was the first time for me, and I feel like I learned a lot from that. And then sort of makes you feel like there's a lot of personal stuff that kind of ends up sort of coming out, which is sort of, which is interesting, which is great, because, you know, you're inventing the structure as you're going along, I guess. You see, I've always been obsessed with Greece through drama school and everything. I've been obsessed with ancient Greek theater and women in Greece because there seems to be quite a balance of matriarchy and patriarchy here. So it felt sort of like I was supposed to come here at some point. And when I came here, I felt, I think because I'm Irish too, we share a lot of the same crises. With our economy and all of that sort of stuff, and we have a similar type of culture, it feels like. Except here, I don't know, I just think that you are a little further on in terms of female empowerment. Certainly on this set, I've felt. I think Denise is incredibly special, and it's been really, really incredible working with her. I feel like I've learned a lot from her.
And as I was saying before, I think this movie has some very authentic moments that, which was, that's what I liked in Suntan, was the level of authenticity. Nothing so much seemed to be preordained or you didn't see the execution so much, you know, you kind of caught these experiences. I've just realized over during the course of this film how many people hate Monday. Mondays is much more about Argyris' relationship with Mondays. Με τη δουλειά που κάνω δεν υπάρχουν Δευτέρες και Σαββατοκύριακα. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να κάθομαι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και να μην κάνω τίποτα και τα Σαββατοκύριακα να δουλεύω σαν τρελός. Οπότε η Δευτέρα για μένα είναι άλλη μια μέρα. Αλλά για πολλοί κόσμο καταλαβαίνετε ότι η Δευτέρα είναι μια μέρα που δεν αγαπάει πολύ. Δηλαδή κάπως ακούς τα αυτιά σου τη μουσική από την αθλητική Κυριακή και ξέρεις ότι ξεκινάει η εβδομάδα. Αλλά από τότε που ανακατεύτηκα με αυτά τα πράγματα, υπάρξαν οι Κυριακές να σημαίνουν κάτι. I hadn't really thought about it like that. I don't know, now it's one of the greatest creative experiences I've ever had, so that's it. Good. Very nice.